Πάμε, ξεκινάμε γιατί εγώ είμαι στο happy place μου τώρα. Από χθες είμαι στο happy place μου, ξεκινάμε. Είσαι ετοιμός? Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Είμαι σε τρελό mood σήμερα, σε τρελό mood. Από χθες. Από χθες, παιδιά, είμαι στο happy place μου, αφήστε με εκεί πέρα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα τουλάχιστον ακόμη. Σε λίγο όμως θα πούμε περισσότερα. Σε 10 γιατί, λεπτά. Σε 10 λεπτά. Γιατί εχθές πήγαμε και είδαμε εις την πρεμιέρα της. Στην καλή την έδωσα, ευτυχώς βρήκαμε στρία. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Θεούλη μου. Πήγαμε και είδαμε την τρίτη ταινία Deadpool. Το Deadpool και Wolverine. Πήγαμε μαζί με τον Αντρέα εκεί, πήραμε τα popcornάκια. Εγώ γιατί δεν τρώει popcorn ο Αντρέας. Αν είναι δυνατόν, θέλω να μου γράψεις στα σχόλια πόσους ξέρετε που δεν τρώνε popcorn. Σίγουρα θα είναι πολύ τώρα και θα μου πούνε και εγώ δεν τρώω popcorn. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν, αλλά είναι αδιάφορα και έχω και μια κακή εμπειρία. Άσε, ναι, θα ξεχάσω ποτέ. Τρεις κουβάδες έτρωγε παλιά. Τώρα θυμήθηκε ότι δεν του αρέσει το popcorn. Τρεις κουβάδες. Άσε μας τώρα. Ξαφνικά. Στο μου κάνω καθάλου. Άσε μας τώρα. Είσαι έτοιμος? Είσαι έτοιμος να μιλήσουμε με τέλος? Ναι, λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Γι' αυτό ξεκίνησε αυτή η σειρά. Για να πούμε να φτάσουμε στο Deadpool. Λοιπόν, θέλω ψυχραιμία. Θέλω ψυχραιμία αρχικά. Γιατί είδα μερικά σχόλια στο Instagram, να ξέρεις, τα οποία ήταν. Γιατί έγραψα, έβαλα ένα story στο Instagram και έβαλα για να δούμε, θα κάνει ξαστεριά. Και. Και γράψανε μερικοί, δεν έκανε τελικά. Ξαστεριά. Έτσι μου γράψανε. Οπότε θέλω να είμαστε ψύχρεμοι. Θέλω να είμαστε ψύχρεμοι. Θα πούμε τη γνώμη μας. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ο Αντρέας, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ στα προηγούμενα podcast, είπε ότι γενικά το hype σου δεν ήταν υψηλό. Δεν ήταν υψηλό. Ναι. Πρέπει να πάω λίγο πιο πίσω το μικρόφωνο γιατί θα το φάω σε λίγο. Δεν ήταν υψηλό, αλλά γενικά την περίμενα την ταινία. Ναι, την περίμενα πώς και πώς, γιατί εντάξει. Δεν ήμουν σαν τρελός πρεμιέρα, πάμε να τη δούμε. Ναι. Δεν ήμουν αυτό. Εγώ να πω την αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ η φάση ταινία καλοκαίρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Παρόλο που και σε κλειστό χώρο, δεν έχω πρόβλημα. Καθόλου, γιατί η ζέστη, ναι, και η διαδρομή δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι, εντάξει, εμείς πρέπει να κατέβουμε Αθήνα, δεν έχουμε και air condition στο αμάξι, τώρα έχει χαλάσει και ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Αλλά γενικά. Τελικά ναι, αλλά είναι λίγο η φάση λίγο περίεργη με εμάς. Αλλά γενικά εγώ την γουστάρω πάρα πολύ. Να πούμε αρχικά ότι θα μιλήσουμε πρώτα χωρίς spoilers για αυτούς που δεν την έχουν δει την ταινία και θέλουν να μάθουν τη γενική μας άποψη για αυτήν. Και μετέπειτα θα ειδοποιήσουμε πότε θα ξεκινήσουν τα spoilers. Okay? Ναι. Καταρχάς να πούμε καλώς ήρθατε σε ένα ολοκέντρο chilling out, τα πάμε αυτά. Δεν μας πειράζει, σήμερα είμαστε εκτός τέτοιο. Λοιπόν, ναι. Πάμε. Ναι, με, λοιπόν, πάμε. Ξεκίνα, θέλω να ξεκινήσει ο Ανδρέας. Ανδρέα, λίγο ήρεμα. Πώς σου φάνηκε η νέα ταινία Deadpool? Η νέα ταινία. Θα μιλήσουμε. Και βάζω βιολί, δεν είναι. Η νέα ταινία Deadpool και Wolverine, ναι, μου φάνηκε. Oh, ναι. Θα το πω από τώρα. Από πού, από προχθές? Ίσως η καλύτερη. Ταινία. Oh. Μετά το Endgame. Σβήσε, όχι. Μία από τις καλύτερες ταινίες. Μετά το Endgame λες. Ναι. Όχι, και πάλι. Μπορεί και όχι. Όχι, η καλύτερη. Όχι η καλύτερη. Είναι στο top 3. Είναι σίγουρα. Ναι, είναι στο top 3. Ναι. Η μία. Καλά, δεν έχει κοιτάξει τον όρισμο. Νούμερο 1 είναι το Guardian στο 3. 2 το No Way Home. 2 είναι το No Way Home. 3 είναι το Deadpool. Περίμενες κάτι καλύτερο από αυτό που είδες? Περίμενα κάτι χειρότερο από αυτό που είδα. Τελικά, ίσως γι' αυτό να μου άρεσε τόσο βασικά. Γιατί σε κάποιες άλλες ταινίες πάω με hype. Στον Doctor Strange που είχα πάει με τρελό hype. Και τελικά απογοητεύτηκα. Και τώρα που δεν πήγαμε τόσο hype, τελείωσε και χάρηκα πάρα πολύ αυτό, γι' αυτό που είδα. Ναι. Ήτανε. Ίσως, δεν ξέρω, μήπως του έχει κάνει και ακόμη μεγαλύτερο καλό του Deadpool και Wolverine αυτή η απεσιοδοξία του κόσμου που υπάρχει από τις τόσες κουράδες που έχει βγάλει Marvel μετά το Endgame. Ναι, ναι. Ίσως του έχει κάνει καλό αυτό. Διότι εάν δεν υπήρχε αυτή η απεσιοδοξία και βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο που βρισκόταν τότε το πράγμα, λέγανε, τώρα δεν θα ήταν ίδιες οι αντιδράσεις. Μια ωραία αστεία ταινία, ας πούμε. Ναι, εκεί. Από εκεί και πέρα, θέλω να μου πεις η ροή της ταινίας, πώς σου φάνηκε. Να ξεκινήσουμε με το πιο σημαντικό. Ναι. Το χιούμορ της ταινίας. Που αυτός είναι ο Deadpool βασικά. Αυτή είναι η επιτυχία του Deadpool. Ναι, το βασικό συστατικό των ταινιών Deadpool είναι, ναι, το χιούμορ τους. Καλά, δεν έχω τεράστια εμπειρία από σινεμά. Έχουν πάρει και τα τελευταία 3 χρόνια πηγαίνουμε συνέχεια. Ναι. Εσύ που έχεις κιόλας. Δεν έχω ξαναδεί σε ταινία 2 ώρες που διαρκεί, 2 ώρες και 7 λεπτά, τη μία μισή ώρα να γελάνε να συνέχεια γελάσει όλο το σινεμά. Μπράβο. Δεν γίνεται, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν μου έχει ξαναδεί. Δεν γίνεται αυτό. Πολύ έξυπνο χιούμορ. Ναι. Πάρα πολύ έξυπνο χιούμορ και παιδιά, και εγώ είμαι από τους ανθρώπους καταρχάς που γελάνε δύσκολα. Ναι. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, δεν γελάω εύκολα. Ναι. Ειδικά στις ταινίες. Ακόμη και κωμωδία να είναι δηλαδή το άλλο, δεν γελάω εύκολα. Στο Deadpool και εγώ ξεκαρδίστηκα, παιδιά, δεν το περίμενα. Ναι. Πολύ έξυπνο χιούμορ, πολύ ωραία χτισμένο χιούμορ. Και κακά τα ψέματα, να το πούμε από τώρα για αυτούς που θα πάνε. Εάν δδεν είστε fans, και όταν λέω fans εννοώ να έχετε ψαχτεί με X-Men, με το X-Men franchise. Θα το έλεγα αυτό μετά. Να έχετε ψαχτεί λίγο με την καριέρα του Ryan Reynolds, το οποίο θα φροντίσω εγώ σε λίγες ημέρες.
να είστε ενημερωμένοι. Γενικά έχει πολλά references. Καλά, στο X-Men franchise. Για να την απολαύσεις 100% την ταινία, ναι, πρέπει να έχεις δει X-Men. Ναι. Λόκι νομίζω. Λόκι σίγουρα. Για να την καταλάβεις το Λόκι. Ναι. Αυτά. Να πούμε στον Λεβί που σκηνοθετεί ότι έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Είναι τρελός, ναι, παιδιά, μου αρέσει. Είναι τρελή η σκηνοθεσία του και είναι τρελή. Έτσι όπως πρέπει στο Deadpool. Ναι, ήταν και στο Free Guy τρελή, ναι, η σκηνοθεσία του. Ναι, ναι, ναι. Και παιδιά, ακολουθεί την ίδια συνταγή. Μου αρέσει γιατί είναι από τους σκηνοθέτες που βλέπεις το project και καταλαβαίνεις ότι είναι αυτό. Πρέπει να την κρατήσει αυτή τη συνταγή. Ναι, ναι. Δηλαδή του τέριαξε απόλυτα μπράβο στο Ryan Reynolds που ξέρει, εκτός από το ότι ξέρει να παίζει τέλεια τον χαρακτήρα αυτόν. Καλά, δεν παίζει, είναι αυτός. Αλλά ξέρει και να διαλέγει ανθρώπους που θα φέρουν εις πέρα στην αποστολή του να φέρουν, ναι, μια καλή ταινία Deadpool στη μεγάλη οθόνη. Μια αξιοπρεπή, καλή, όπως θέλετε πείτε το ο καθένας, έτσι. Για μένα είναι μια πολύ καλή ταινία Deadpool, γιατί το Deadpool κακά τα ψέματα είναι μια troll έκδοση σούπερ ήρωα. Πόσο καλή ταινία μπορείς να βγάλεις από αυτό? Η πρώτη και η δεύτερη είναι troll ταινίες, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Η τρίτη, Disney και, η τρίτη, αν και είναι troll, Disney είναι easy, λίγο Disney και σοβαρό, γιατί φαίνεται ότι η Marvel έχει κοιτάξει τι έχει γίνει, ναι, τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, 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 ναι. Και το περνάει σαν troll λόγω Deadpool, αλλά βαθιά μέσα τη σκέφτεται ότι δεν είναι troll και ότι πρέπει λίγο να αλλάξουμε τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο έχει γίνει, να ξέρεις. Έχει πάρει το Deadpool, Deadpool συνταγή, και την έχει Disney-ήσει. Έχει βάλει λίγο στο σενάριο μέσα την αγάπη, αυτά, λίγο να γίνουν λίγο πιο, ρε παιδί μου, συμπαθητικοί οι χαρακτήρες. Ναι. Παρόλο που το καφριλίκι υπάρχει, αλλά, ναι, ρε παιδιά, μπράβο σε αυτούς που φτιάξανε το σενάριο, που γράψε το σενάριο του Deadpool και Wolverine, που επιτέλους το καφριλίκι έχει νόημα. Μπράβο. Είναι έξυπνο καφριλίκι, δεν είναι απλά κόβονται χέρια πόδια και έτσι, γιατί απλά, ναι, θέλουμε να κόψουμε χέρια και πόδια. Είναι όμορφο καφριλίκι, δηλαδή μέσα στο σενάριο. Ναι, ναι. Υπάρχει λόγος. Και πολλές φορές σου δείχνει πολύ όμορφα και το πόσο μέσα του ο χαρακτήρας είναι μπερδεμένος. Είναι αμφιλεγούμενος χαρακτήρας ο Deadpool. Και πρέπει αυτό μέσα από τις ταινίες του να βγαίνει. Νομίζω ότι η τρίτη ταινία το δείχνει πιο ξεκάθαρα από όλες τις άλλες. Το πόσο, ναι, τρέλα κουβαλάει σίγουρα πάνω στο κεφάλι του. Σε κάθε εκδοχή του χαρακτήρα. Ναι. Το νούμερο ένα, πιστεύω, χαρακτηριστικό, το νούμερο ένα θετικό αυτής της ταινίας είναι αυτό που είπε και ο Ανδρέας, είναι το χιούμορ της. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι το δεύτερο είναι η ροή της. Έχει πολύ ωραία ροή, έχει καταιγιστικότατη ροή, αλλά χωρίς να σε κουράζει. Καθόλου, δεν σε κουράζει. Ναι, καθόλου. Δεν ξέρω πώς το έχουν πετύχει αυτό, παιδιά. Ίσως επειδή περιμένεις κάτι τέτοιο από μια Deadpool ταινία. Ναι. Θετικά, να πούμε θετικά. Θα πούμε μετά τα αρνητικά, γιατί έχει και αρκετά αρνητικά. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά προφανώς, γιατί είναι μια ταινία η οποία στηρίζεται στις εμφανίσεις γενικά που γίνονται. Το ξέρετε ούτως ή άλλως. Τα κάμεως έχουν τρελαθεί να τα λένε. Και δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Αλλά ή και πολύ ωραία μουσική. Δεν ξέρω αν την πρόσεξες. Θα το έλεγα μετά. Έχει, ναι, πολύ ωραία μουσική, ναι. Έχουν διαλέξει και αρκετά κλασικά κομμάτια, αλλά, ναι, είναι ωραίες επιλογούλες, ρε παιδί μου. Είναι μια χαρά. Είναι, ναι, είναι προσεγμένο και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και το περιμέναμε και όταν ήταν προσεγμένο. Ναι, εντάξει. Είναι ο Ryan Reynolds από πίσω, δεν θα άφηνε, παιδιά, μια ταινία Deadpool να μην βγει προσεγμένη, έτσι. Και για πρώτη φορά μετά από καιρό πρόσεξα, ή μάλλον δεν πρόσεξα, να έχει μπει ανάμεσα στο δημιουργό και στο τελικό αποτέλεσμα η Disney. Δεν πρόσεξα δηλαδή να υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις, πολλές αλλαγές. Γι' αυτό και την κορόιδευα. Ναι, στην ταινία. Ναι, κοροϊδεύουν και την ίδια την Disney και, ναι, την ίδια τη Marvel και μιλάμε ότι την κοροϊδεύουν σε μεγάλο βαθμό. Και, ναι, τα πάντα, κοροϊδεύουν τα πάντα, παιδιά. Και καλά κάνουν. Στην ουσία, αυτό που κάνει το Deadpool είναι να απομυθοποιήσει την όλη κατάσταση που γενικά την έχει το σινεμά, ρε παιδί μου, και ο κινηματογράφος. Ότι ψιλοντρέπεται και λίγο που όταν κάνει ταινίες για σούπερ ήρωες. Στην τελική, ναι, είναι comic book χαρακτήρες, δηλαδή. Ας να υπάρχει και αυτή η γελιότητα πάνω τους. Χρειάζεται. Και μην τη ζεις εσύ που θες. Ναι, αυτό. Και τρολάρουν, παιδιά, αυτό το πράγμα και βγάζουν και τη γελιότητα, βγάζουν την παιδικότητα που έχουν, ναι, αυτοί, ναι, οι χαρακτήρες, ναι, τα βγάζουν όλα. Και ξαναλέω, δεν τρολάρουν τόσο σε τεράστιο βαθμό, γιατί βαθιά μέσα σου λέω ότι θέλουν να τα πούνε. Ναι, ναι, ναι. Θέλουν να τα... και λένε την αλήθεια. Ναι, αυτό. Λένε την αλήθεια. Δεν νομίζω να παρεξηγηθεί κανένα. Μη σα πω, σε βγάζουν και από τη δύσκολη θέση πολλού να τα πούνε, ναι, λέγοντά τα αυτοί. Μέσω του Deadpool που είναι ένας troll χαρακτήρας. Πλαγίας οδού. Τι να πούμε άλλο χωρίς spoiler, Άντρεα? Τι να πούμε για το... Δεν μπορείς να μιλήσεις και πολύ. Να πούμε ότι πάτε, δείτε τι. Θα έχουν πάει ήδη, ναι, αυτοί που, όχι, είναι fans, θα έχουν πάει, έχουν κλείσει ειδιστήρι. Όχι, ρωτάνε πολλά παιδιά αν αξίζει να πάνε να τη δούνε. 100%. Γιατί πολλοί θα πάνε να τη δούνε και καθυστερημένα, γιατί είναι από νησιά, από αυτά που δεν είναι ανοιχτή η κινηματογράφη. 100%. Και σε εμάς δεν είναι. Αν έχεις πάει να δεις Doctor Strange, τι άλλο έχει βγει τότε, τώρα. Αν αφήστε τα αυτά αφήστε τα. Θα πας στον Deadpool, ναι, να περάσει καλά. Να μην παρεξηγηθούμε, προφανώς δεν λέμε
ότι η καινούργια ταινία Deadpool είναι καμιά ταινία η οποία θα αλλάξει τον κινηματογράφο. Ή όχι. Καμιά ταινία που θα αλλάξει τη Marvel. Δεν θα αλλάξει τον κινηματογράφο και τη ζωή σου. Ναι, ή που θα αλλάξει γενικά τον τρόπο που βλέπεις τις σουπερηρωικές ταινίες. Όχι. Ίσως αλλάξει λίγο τη γνώμη σου στο προς τα που πάει η Marvel. Ίσως οι ελπίδες γενικά του κόσμου μετά από αυτή την ταινία να λίγο να πήραν τα πάνω τους, ας πούμε. Τελικά που θα το πάει η Marvel. Έχω λίγο ανυπομονησία να δω. Εντάξει. Ενώ πριν τον Deadpool. Άντε, yeah, δεν με νοιάζει καν. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Marvel άλλαξε τίποτα με τον Deadpool ή ότι υπάρχουν ελπίδες για το μέλλον της Marvel μετά από αυτή την ταινία. Όχι. Είναι μια μεμονωμένη... Συνεχίζω λίγο να ελπίζω, αλλά. Όχι. Είναι μια μεμονωμένη κατάσταση, όπως ήταν και το Guardians of the Galaxy. Με ανθρώπους από πίσω που αγαπάνε αυτό που κάνουν. Θα αγαπάνε και την επόμενη ταινία που θα κάνουν τη δική τους. Από εκεί και πέρα, να σώσουν το ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, που από τότε που άνοιξε το Multiverse έχει χάσει την μπάλα, δεν πρόκειται να μαζευτεί. Ναι. Αυτό που γίνεται στο Deadpool τρολάρει αυτό το όλο πράγμα που γίνεται της Marvel και το τρολάρει πολύ απλά γιατί δεν μπορεί να μαζευτεί. Φαίνεται και στην ταινία Deadpool ότι δεν είδαμε κάτι το οποίο σου δείχνει ότι η Disney πάει να κάνει κάτι wow. Και η ταινία Deadpool την είδαμε μάλλον ωραία διότι είναι αυτό που είναι. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις την ίδια συνταγή για τα σοβαρά project της Marvel. Όταν λέω σοβαρά, καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν είναι εννοώ τα σοβαρά τύπου Thor. Καλά, ποιο ναι. Thor. Το Thor έχει γίνει τώρα κομμωδία επιθεώρηση. Πες Avengers, ας πούμε, τα καινούργια. Ναι. Και δεν μπορείς πάντα να σε σώσουν. Δεν μπορούν πάντα να σε σώσουν τα cameos. Δεν γίνεται. Ναι, εντάξει. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα σωθούν και αυτά. Τέλος. Θα μπουν όλοι. Ναι. Δεν γίνεται. Αν και εγώ σας το έχω ξαναπεί, το έχω πει και σε προηγούμενα επεισόδια άλλα που έχω κάνει βίντεο, ότι τα cameos εγώ. Τα βλέπω ως την έσχατη λύση. Να πούμε για να τελειώνουμε με το χωρίς spoiler, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε πώς θα την τραβήξουμε την συζήτηση χωρίς spoiler. Να πούμε ότι είναι διασκεδαστικότατη ταινία το καινούργιο Deadpool. Αξίζει κάθε ευρώ που θα δώσετε για να περάσετε πολύ όμορφα 2 ώρες. 2 ώρες δεν είναι? Ναι. 2 ώρες νομίζω. Θα γελάτε τη μία μισή. Να πάτε να τη δείτε, θα το ευχαριστηθείτε. Είναι R-rated, έχει πολύ αίμα μέσα, έχει πολύ καφριλίκι, οπότε να προσέχετε τι ηλικίες πάτε Deadpool. Και με ποιους πάτε. Είναι Deadpool ταινία. Πάντως εγώ δεν είδα να λέει στον Αντρέα κανένας να μην μπει αυτή τη φορά μέσα. Ενώ την προηγούμενη φορά, ας πούμε, για τους unbox calls που διώξανε. Μου πάτε γιατί. Ναι, τώρα, ας πούμε, μια χαρά, όλα καλά, όλα ωραία. Που είναι πολύ πιο σκληρή η ταινία του Deadpool, παρόλο που είναι κωμωδία, έτσι, από την ταινία των unbox calls. Να το πούμε ότι σεναριακά η ταινία μπάζει. Ναι. Αρκετά. Αλλά το Sony γιατί σου δίνει όλα τα υπόλοιπα. Είναι τύπου No Way Home. Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς, είναι ακριβώς η ίδια συνταγή. Πλέον όλες οι ταινίες έτσι όπως έχουν γίνει με τα multiverse και αυτά δεν γίνεται να δεις κάτι άλλο. 10 ναι. στα 10, εντάξει. Ναι. Σου τα κέρασε όλα. Ναι. Και παραπάνω από τα όλα. Οπότε ψιλοκάνει στα στραβά μάτια, στα σεναριακά κενά και τις σεναριακές εκπτώσεις που γίνονται για να προχωρήσει το σενάριο. Επίσης το ότι πρέπει να έχεις δει. Πρέπει. Στην ουσία πρέπει να έχεις δει το X-Men. Τα X-Men. Μπράβο. Και το Loki. Είναι φάουλ για μένα αυτό. Ναι, αν και τα έχουμε δει, αλλά είναι φάουλ για μένα αυτό. Για κάποιον που δεν τα έχει δει, ναι. Δεν θα είναι το ίδιο η εμπειρία. Δηλαδή, τι εννοεί ο Αντρέας, ότι εάν πείτε ένας ότι πάει να δει μόνο τον Deadpool το 3 και δεν έχει δει τίποτα άλλο. Ναι. Ή έχει δει μόνο τα Deadpool. Τα Deadpool. Ναι. Τις άλλες δύο ταινίες. Θα χάσει γύρω στο 70% της εμπειρίας. Είναι πολύ κακό αυτό. Είναι 70% κακό. Παιδιά. Δηλαδή δεν θα καταλάβει τίποτα καταρχάς για την TVA. Γιατί ναι. ψιλοεξηγεί, αλλά. Σχεδόν τίποτα δεν παιδιά, κακά τα ψέματα. Ναι. Η TVA είναι ένα project, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω άλλο με δύο λόγια. Ναι. Είναι ένα project το οποίο εξηγείται μέσα σε 2 σεζόν στο Loki. Και πάλι δεν έχει καταλάβει τι είναι. Ναι, όντως. 100%. Όντως. Πρέπει να κάτσεις να το αναλύσεις από εδώ, να πας από εκεί. Ναι. Σεναριακά μπάζει. Εάν δεν έχετε δει X-Men, Loki και γενικά να ξέρετε τι παίζει, μην πάτε να δείτε το Deadpool και Wolverine, δεν θα καταλάβετε τίποτα. Ναι, θα όντως. Θα πείτε τι βλακία είναι αυτή που είδα, δεν κατάλαβα τίποτα, δεν κατάλαβα ποιοι είναι αυτοί που εμφανίστηκαν μπροστά στην οθόνη. Οπότε. Γιατί ψάχνει αυτό, γιατί πώς πάει ναι, εκεί, τι κάνει. Τίποτα. Ποιος είναι αυτός, δεν θα πάρει χαμπάρι. Ναι, ναι. Θα σας δείξουν τοποθεσίες που δεν καταλαβαίνετε τι είναι. Ναι. Σεναριακά μπάζει πάρα πολύ. Okay. Ναι. Οπότε, κάποιες φορές διαφωνώ με αυτό που λένε πολλοί ότι μια ταινία έχει φτιαχτεί για τους fans, αλλά αυτή η ταινία, παιδιά, έχει φτιαχτεί όντως για τους fans, το οποίο είναι αρνητικό. Είναι το λένε σαν αρνητικό. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε ναι, αυτό. Ναι. Δεν αλλάζουμε, δεν κάνουμε κολοτούμπες. Ναι. Είναι αρνητικό. Αλλά εμείς είμαστε fans. Οπότε, όπως αυτά που είπαμε για το The Boys στο προηγούμενο επεισόδιο. Μπράβο. Για μένα έχει την υποχρέωση και το είπα και πριν βγει η ταινία. Μια ταινία να εξηγεί τα πάντα και να μπορεί ο καθένας να διασκεδάσει με αυτήν, βλέποντας μόνο αυτήν. Εντάξει, καταλαβαίνω μια ταινία η οποία είναι threequel στην ουσία. Αυτό πήγα να πω. Ότι ναι. Είναι τρίτη ταινία. Να μην καταλάβεις το 100% της εμπειρίας, άμα δεν έχεις δει τα υπόλοιπα, αλλά τουλάχιστον το 80% πρέπει να το πάρεις. Εδώ μιλάμε, παιδιά, ότι χάνεις το 70%. Αν έχεις
δει τα προηγούμενα δύο Deadpool, δεν σου δίνει. Σου δίνουν πολλά παραπάνω τα X-Men και το Loki παρά να έχει δει τα δύο προηγούμενα Deadpool. Ναι, ναι. Και μιλάμε για το Deadpool 3 τώρα. Εντάξει, ίσως να σου ψιλοκλίνει το μάτι η ταινία γιατί λέγεται Deadpool και Wolverine. Και ο Wolverine, ναι, ξέρει ότι είναι ο Wolverine του Hugh Jackman. Ναι. Okay, αλλά μέχρι εκεί. Anyway, αυτά. Τελειώνει τώρα εδώ το χωρίς spoiler. Όσοι δεν την έχετε δει, απάντα να τη δείτε και καλή διασκέδαση. Ναι, και ναι, πάμε, ναι, λίγο να μιλήσουμε με spoilers. 3, 2, 1. Ξεκινάμε. Πεθαίνει ο Ντε. Λοιπόν. Θα πάρουμε την αρχή. Όχι, θα το πάρουμε από τη δική μου αρχή. Το τέλος. Είμαι στο happy place μου. Ωραία. Από την, ο Αντρέας ήταν δίπλα, ναι, μου. Εάν είχα μαλλιά θα τα τράβαγα. Μόλις είδα στην οθόνη τον αγαπημένο μου Blade. Τον ένα και μοναδικό Blade. Blade άλλος δεν υπάρχει. Έτσι, και το λέει και η ίδια η ταινία και καλά λέει. Εγώ δεν ήμουν μόνο στο Blade όμως. Βέβαια. Κατάλαβα, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά από το ύφος του Deadpool, εάν αυτό το ύφος δείχνει ότι θα είναι αυτός θα είναι ο ίδιος ο Blade του MCU. Α. Ή αν έκλεινε, αν το ειρωνικά ότι και καλά το δεν ύφος, το λέμε ότι υπάρχει και άλλος. Από το ύφος του Deadpool, αυτό που στο είπα εκείνη την ώρα, όταν κοιτάει έτσι, ξέρω, ναι, εγώ, είναι και καλά. Εγώ κατάλαβα ότι λέει ωραία τάκα, για σένα το κάναμε και καλά. Για σένα φαν του το κάναμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Marvel που τουλάχιστον έφερε, έστω γι' αυτό, δεν πειράζει, αν δεν τον ξαναδούμε, δεν τον ξαναείδαμε, αλλά τουλάχιστον τον αγαπημένο μου. Μα δεν πέθανε, οπότε. Wesley Snipes. Ναι, καλά, δεν πεθαίνει κανένας στη Marvel. Ναι, κανένας δεν πέθανε στην ταινία. Εντάξει, εννοώ σχεδόν κανένας. Ναι. Αλλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν το είδα, δεν το πίστευα, δεν το περίμενα με τίποτα. Είναι πανέξυπνη η ιδέα το ότι έχουν επαναφέρει χαρακτήρες που έπαιζαν μαζί με τον Reynolds. Γιατί έπαιζε και στο Trinity ο Reynolds που έπαιζε ο Wesley Snipes, τον, ναι, Blade. Εγώ είμαι καλυμμένος. Είμαι στο happy place μου από εχθές, μόνο και μόνο που είδα ξανά, ο οποίος είναι αγέραστος ο Wesley Snipes. Ναι. Είναι 61 ετών. Ναι, ναι, ναι. Και ο τύπος φαίνεται ακόμη σαν τον Blade. Με το άσπρο μουσάκι. Με το άσπρο μουσάκι, έτσι ο ωραίος έμπειρος. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσους βρικόλακες έχει σκοτώσει αυτή η έκδοση. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι αυτή την ηλικία, έτσι. Πες εσύ το αγαπημένο σου κάμερο, να πούμε. Εντάξει, εγώ παιδιά είναι με διαφορά ο Blade. Διαφορά. Αν και δεν είμαι και τρελός φαν των ταινιών Blade, δεν το περίμενα ποτέ να εμφανιστεί. Με τίποτα, δεν γίνονται. Γι' αυτό και εγώ εκείνο, τι ας πούμε, από πού ήρθε αυτό, για ποιο λόγο. Ένα άλλο κάμερο. Δεν με πιάσε κανένα άλλο, με έβλεπε. Ότι ήμουνα σε όλα τα κάμερο, ναι, ήμουνα. Εντάξει, οκ. Ναι, χαιρόμουν, αλλά. Παιδιά, είδαμε το Blade του Wesley Snipes. Παιδιά, είναι τα παιδικά μου χρόνια. Ναι, εσένα, ναι, σίγουρα σε πιάνει πολύ αυτό. Εμένα μου άρεσε και παιδικά, το κάμεο. Πιο πάνω. Εμένα μου άρεσε και το κάμεο του Chris Hemsworth Pratt Evans. Που τον είπαμε όλα χθες. Απ' τη χαρά μας τον είπαμε Pratt, τον είπαμε Hemsworth. Ναι, ναι, ναι. Μόνο τέτοιο δεν τον είπαμε, να πούμε. Ναι. Chris Evans. Μου άρεσε και ήταν πολύ έξυπνο, παρόλο που δεν κατάληξε ωραία, αλλά εντάξει. Δεν μπορούσε κιόλας, πιστεύω. Μπράβο τους. Είπε ο Deadpool, πολύ ακριβό το budget. δεν μπορούμε. Πώς θα το ναι. Μπράβο τους. Έχουν προσέξει ακόμη και ο Chris Evans να είναι ακριβώς όπως ήταν ο Storm στην ταινία X-Men. Δεν είναι φουσκωτός όπως Captain America. Ακόμη και στη σωματοδομή του. Εγώ, δηλαδή, αυτό που είπες και στα CGI, ας πούμε. Ήταν το ίδιο με παλιά. Ήταν σάπιο το CGI του Storm, παιδιά, αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν επίτηδες έτσι. Ήταν επίτηδες σάπιο. Μπορεί. Για να, ότι και καλά είναι ο ίδιος χαρακτήρας με το. Εγώ περίμενα το και ο Deadpool να πει, ναι, κάτι, την όπου σκοτώ να πει σάπιο CGI κάτι. Όντως ήταν ωραίο αστείο αυτό. Αλλά το κατάλαβα καταρχάς απευθείας ότι δεν είναι ο Captain America αυτός που δείχνει εκείνη την ώρα, γιατί φαινόταν από, ναι, τη σωματοδομή του ότι ήταν άλλο και φαινόταν για το παίξιμο. Ήταν άλλος χαρακτήρας εντελώς, φαινόταν. Του Evans ότι είναι άλλος χαρακτήρας, ναι. Μας κέρασε αυτό, μας κέρασε την πιτσιρίκα από το Logan, μας κέρασε την Electra, μας κέρασε Gambit κανονικότατο με Tatum. Εγώ δεν τον ξέρω αυτό, αλλά. Ναι. Δεν ξέρει τον Tatum, παιδιά, δεν πειράζει ο Ανδρέας. Εγώ μου άρεσε πάρα πολύ και πολύ ωραίο, πολύ ωραία απόδοση του. Μου άρεσε ο χαρακτήρας του Gambit. Έχει ξαναεμφανιστεί σε ταινία X-Men. Στο Wolverine, νομίζω, στην ταινία Wolverine, το Origin που έχει βγει. Δεν το έχω δει. Ναι, εμφανίζεται, αλλά δεν, έχει τόσο, δεν είναι τόσο ωραίο αποδομένο. Να, αυτό που λέμε τώρα, ότι πρέπει να έχει δει τα πάντα για να τα καταλάβει. Καλά, αυτό θα τον μα δεν είναι από, ναι, εκεί. Αυτός ο χαρακτήρας είναι άλλος εντελώς. Μα καινούριος εντελώς. Ναι, δεν, αλλά δεν προϋπάρχει. Δεν προϋπήρχε. Όταν τον βλέπεις, ξέρεις ότι είναι από το Wolverine Origins, όπως είπες. Ναι, αλλά δεν είναι ο ίδιος ηθοποιός όμως. Ναι, είναι αυτό άλλος. Ναι, αυτό άλλο. Παίζει εντελώς διαφορετικός ηθοποιός. Καταρχάς, μοιάζει πάρα πολύ οι πολλοί variants που το έχουμε ξαναδεί με τους πολλούς variants που στο Ant-Man εμφανίστηκαν πολύ Deadpool. Στο Ant-Man. Ναι, και παιδιά κάνει ακριβώς το. Δεν ξέρω αν το κάνανε επίτηδες για να τρολάρουν, εάν όντως επέλεξαν το ίδιο σενάριο, αλλά αν παρατήρησες όπως και στο Ant-Man. Που όλοι οι Ant-Man είχαν και μία κόρη. Α, ισχύει. Ναι, και όλοι είχαν γίνει Ant-Man, μόνο ένας είχε γίνει. Ναι. Παγωτατζίστη είχε γίνει και σε ζαροπλαστείο, ναι, ναι. Που δούλευε. Έτσι και στην ταινία Deadpool όλοι είχαν έναν. Peter. Ναι. Έναν Peter Pool. Peter Pool.
χαζό. Δεν ξέρω αν το έκαναν για να τρολάρουν το Ant-Man. Βέβαια δεν το είπανε ποτέ. Τουλάχιστον δεν το πιάσα εγώ, γιατί πέταγε 18.000 ατάκες στο δευτερόλεπτο. Δεν το είπανε ποτέ. Δεν νομίζω να πάνε κάτι για τέτοιο. Για τον Ant-Man το μόνο που είπανε είναι όταν στη σκηνή που πάνε στην κακιά. Που ναι. Ήταν το πτώμα του σε μεγάλη μορφή που ανοίγει τα χέρια του για να μπει η πόρτα και φαίνεται να ανοίγει το κράνος και να φαίνεται το σκελετός του και λέει έρασε πολύ ο... πώς λέγεται ο ηθοποιός? Paul Rudd. Ναι, Rudd τον είπε το μέσα. Rudd, ναι, Paul Rudd, ναι. Γέρασε, λέει. Επιτέλους γέρασε, λέει. Και καλά, παιδί, φαίνεται νέος πάντα. Ναι, 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 ναι. Εκεί ήταν μια τεράστια σενάριακη έκπτωση που έγινε. Δεν μου άρεσε. Ενώ μέχρι εκεί πιστεύω καλά τα πήγαινε. Και δεν μου άρεσε καθόλου κιόλας το τέλος του. Καθόλου. Δηλαδή, εκεί μου το χάλασε. Ειδικά το τέλος. Το τέλος ήταν πολύ ίδιο, παιδιά, με τον Guardian στο 1. Το 1, ρε. Α. Το Guardian στο 1 δεν ενώνονται όλοι για να κερδίσουν. Ναι, στο 1 είναι. Στο 1 είναι. Ναι. Είναι πολύ κοινό που ενώνονται όλοι τα χέρια τους για να αντέξουν τη δύναμη του τεσσεράκτιου και να μπορέσουν να κερδίσουν το. Είχε δύο ιδέες ψιλοκλεμμένες. Δεν κλεμμένες, ναι. Είναι ιδέες αντιγραφείας. Ναι. Επίσης δεν μου έβγαλε και πολύ νόημα το τέλος. Και έχει και το παιδί που το συχαίνομαι αυτό να γίνεται στο τέλος. Αλλά ας όψετε που είμαστε στο Happy Planes μας τώρα εκείνη την ώρα. Αλλά έχει ένα τρελό, το συχαίνομαι. Εκεί σου έχει δείξει μια ταινία ολόκληρη. Είσαι σε ένα σημείο και ναι. Γίνεται κάτι και ξεκινάει ο κακός και λέει: λοιπόν, τώρα αυτό για να το νικήσετε πρέπει να πάτε στο μηχάνημα κάτω και να κάνετε αυτό και να νικήσετε. Γιατί η δύναμη της δύναμης της υπερδιέγερσης στη διέγερση. Και άμα τραβήξει τα καλώδια, θα έρθει η υπερδύναμη του multiverse και θα διάξει τα καλώδια και θα φεύγουν τα διακλαδώσεις. Και ναι, αυτό. Το σχαίνομαι, παιδιά. Το σχαίνομαι στις ταινίες. Το exposition αυτό πρέπει να το έχεις κάνει κατά τη διάρκεια της ταινίας. Ναι. Μην περιμένεις. Να μου το πει στο τέλος, διότι εκείνη την ώρα δεν είμαι για να μου δώσει πληροφορίες εγώ. Είμαι για την τελευταία πράξη εκεί. Έχω πάρει τις πληροφορίες. Έχω πάρει τις πληροφορίες. Κανονικά. Ξέρω τι πρέπει να γίνει. Κανονικά θα πρέπει να αυτό έχω πάρει ναι, ναι. Τις πληροφορίες. Έτσι. Και στο τέλος γίνεται κάτι μόνο για να γίνει ότι α, τι ωραία, τι καλά. Disney τέλος. Βέβαια το τέλος ήταν εντάξει. Disney πολύ τέλος. Καλά στο δώσαν αυτό που κάνανε. Πολύ σωστά, α πούμε. Δεν θα το έλεγα, γιατί στο τέλος απλά το timeline τελικά δεν επηρέασε κανέναν ναι, και απλά. Τώρα που το λες, πολύ Disney τέλος. Πολύ Disney τέλος. Και καλά θυσιάζεται ο Deadpool, τον κλειδώνει μέσα, τον αφήνει να βγει ναι. Και σπάει μετά την πόρτα ο Wolverine και πάει και ενώνονται τις δυνάμεις του. Πολύ Disney τέλος. Και αυτό κλεμμένο από την Black Widow και τον Hawkeye. Ο τσακωμός του ποιο θα θυσιαστεί από τους δύο. Ναι, ναι, ναι. Ότι... Δεν ξέρω αν ήταν ένα μοτίβο. Εντάξει. Αυτό, γιατί είπαμε καταρχάς τρεις ιδέες οι οποίες ήταν οι ίδιες. Μήπως ήταν ένα μοτίβο. Μέχρι ένα σημείο, γιατί μετά ενώθηκαν. Η Black Widow και ο Hawkeye. Ναι, μετά έγινε Guardians 1. Ναι. Αυτό λέω. Δεν ξέρω αν ήταν επίτηδες και έχει γίνει επίτηδες αυτό και αν έπρεπε να το προσέξουμε και να το. Ευχαριστώ. Το προσέξαμε. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό. Μπορεί. Αλλά οκ. Okay. Στο σεναριακό αυτό με χάλασε πάρα πολύ. Δηλαδή θα μπορούσαν σεναριακά να το πάνε και αρκετά καλύτερα. Θα σου πω. Το Deadpool πιστεύω ότι ήθελαν τον Deadpool, τον Wolverine, τα κάμερες από δίπλα. Τους παρατρεχάμενους. Ναι, και λένε τώρα πρέπει να κάνουμε σενάριο όμως. Τι θα γίνει. Ναι. Βάλτε μια άκυρη εκεί κακιά. Βάλτε TVA καταρχάς. Βάλτε TVA από μια άλλη σειρά. Βάλτε σενάριο από μια άλλες ταινίες. Να τελειώνουμε, άντε, να φεύγει. Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε Deadpool και κάμερες αυτό. Ναι. Και να φέρουμε κόσμο. Εσύ το λες τώρα πολύ. Ναι, εντάξει. Πολύ εξευθελιστικά. Ναι, δεν νομίζω είναι τόσο πολύ. Δεν νομίζω να δεν είναι τόσο πολύ, όχι. Αλλά σίγουρα, ειδικά όταν έχεις και τόσα κάμεος, έτσι, σε ναι. Μια ταινία, είναι δύσκολο να έχεις καλό σενάριο. Ναι. Αλλά ενώ τα πήγαινε καλά, μέχρι ένα σημείο τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Ναι. Και μόλις γίνονται ένα-δύο πραγματάκια. Λέω, γιατί ρε ταινία, γιατί, αφού τόσο καλά το πήγες, γιατί δηλαδή είναι σαν να βαρέθηκαν κάποια στιγμή και να πάνε, έλα βάλ το μόνο να τελειώνουμε να προχωράει. Ναι, αυτό λέω. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν πολύ αδιάφορο για μένα, ήταν η κακιά της ταινίας. Πολύ αδιάφορο. Η οποία όμως έχει τα potentials. Ήταν σχεδόν OP. Ήταν σίγουρα OP. Ναι. Ναι. Και παιδιά, άλλη μια σεναριακή έκπτωση, ενώ ήταν OP, ξαφνικά της λέω Wolverine, θα σ' αγαπούσε ο Xavier. Ο Xavier, ναι. Αν σε ήξερε και θα ερχόταν και θα. Α, ναι. Σε συμπαθώ. Εντάξει. Λοιπόν, κάνε ένα τέτοιο. Βρήκα και ένα δαχτυλίδι από έναν τσαρλατάνο μάγο. Δεν εννοεί τον Dr. Strange, γιατί άκουσα πολλούς στην αίθουσα που είπαν α, τον Dr. Strange δεν εννοεί, παιδιά. Όχι, εννοεί... Όλοι αυτό πιστεύανε. Εννοεί, παιδιά, τον μάγο από το Captain, από το Sea Hulk. Ναι. Δεν τον θυμάσαι. Δεν θυμάμαι το Sea Hulk. Που ήταν δικηγόρο. Γιατί ήταν και με δικηγόρο η σειρά αυτή. Ναι. Άμα το δεν ξέρω να το ξεχάσει. Α, πέντε κορσόλτε. που εμφανίζεται ένα τσαρλατάνο μάγο που έχει φύγει από το. Κάτι θυμάμαι και
προσπαθούν να τον πιάσουν μετά να τον παγιδεύσουν. Προσπαθούν να, ναι, να του πάρουν την άδεια του πάρουν, μάγου, ναι, και το sling ring. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθούν. Και αυτό, παιδιά, είναι το sling ring. Αυτού νου. Αυτού νου, ναι. Για να λέει τσαρλατάνος μάγος, δεν εννοώ, δεν πιστεύω να εννοεί το Dr. Strange. Και γιατί δεν κλαίγαν όλοι. Όχι, τι αντίθετο το Dr. Strange. Supreme leader. Κάποιον... Δεν εννοεί το. Δεν γίνεται να εννοεί το Dr. Strange. Δεν εννοεί, δεν γίνεται. Άμα ναι. Πάτσουμε το. Ναι, ναι, τι τσαρλατάνο. Εσύ είσαι. Και νικέται αυτός ο Ούπι κακός που δεν μπορούσα να φανταστώ μέχρι κάποια στιγμή πώς θα νικηθεί αυτή. Ναι, δεν γινόταν αυτό. Νικήθηκε. Έβγαλε με... τον. Πήγαινε από τον Captain America. Αυτόν τέλος πάντων τον γύριο. Τον Storm. Ναι, τον έβγαλε με έτσι. Του έκανε αυτό. Κάτι τέτοιο. Και του πήρε. Firestorm, βασικά. Για να το λέμε και του πήρε το δέρμα όλο. Για πλάκα. Και του άλλου. Για πλάκα του. Έτσι του είχε. Ένα ναι. Έτσι. Έβαλε το Wolverine κάτω το χώμα, για πλάκα τους είχε. Mm. Μόνο το Κράνος την κέρδιζε αυτή. Την οποία την είχαν στο The Void και υπήρχε μια συνωμοσία ανάμεσά τους. Ναι. Την οποία την. Πολύ γρήγορα όλα. Κάποια στιγμή βιάστηκε η ταινία. Θα μπορούσε να ήταν και 2,5 ώρες, δεν μας πείραζε. Καθόλου. Καθόλου. Ας βάζαν άλλη μισή ωρίτσα και ας είχε λίγο. Αλλάζουν λίγο, ναι. Ας ήταν λίγο στο The Void λίγο πιο μεγάλη η μάχη και το χτίσιμο και να ναι, προσπαθήσουν ναι. Να βρούνε πώς. Δηλαδή ξαφνικά. Επίσης αυτό το δεν επιβιώνει κανείς άμα δεν συνεργαστεί μαζί της. Δύο φορές ραπέτευσαν και τους σκότωσαν όλους τη δεύτερη. Δηλαδή, ναι. Πόσο δύσκολο είναι, σιγά. Εκεί ήταν πολύ γρήγορο. Ναι. Ήτανε, πήγαμε εκεί, κάναμε αυτό, βρήκαμε αυτούς. Θα έρθετε. Α, ναι, θα έρθουμε. Πήγαμε, την παλέψαμε. Βρήκαμε. Να πάμε, κάνε ένα έτσι, περάσαμε αυτό. Τέλος. Ναι, ναι, ναι. Τρελαίνεται αυτή, τον παίρνει μετά κάποια στιγμή. Λέει, θα πάμε. Σεναριακά έμπαζε πάρα πολύ. Σου λέω, η κακιά είναι απλά έπρεπε αναγκαστικά να βάλουμε κάτι μέσα. Ναι. Έπρεπε να έχει ένα κακό. Έπρεπε να έχει κακό. Καλά, χωρίς κακό. Είχε. Αυτή ήταν συμπληρωματική, υποτίθεται. Γιατί ο κακός είναι ο Άγγλος αυτός ο κακός που ήταν μια. Ναι. Πώς να το πω, μια αίρεση της TVA. Ήταν συνεργάτης, αλλά τελικά ήταν αίρεση. Ναι, τελικά όμως δεν συνεργαζόντουσαν. Παρόλα αυτά τους έβλεπε η TVA από ό,τι μάθαμε στο τέλος. Mm. Που του είπε, σε βλέπουμε ό,τι έκανα, άρα σε πιάσαμε. Και η μεγάλη ερώτηση που είχαμε όλοι, παιδιά. Για τον Λόκι. Πού στο καλό είναι ο Λόκι. Γιατί έδειχνε αυτή την που ήταν διευθύντρια, τι κάτι σαν διευθύντρια. Δεν ναι. Θυμάμαι. Γιατί έδειχνε αυτή και δεν έδειχνε τον βασιλιά, ας πούμε, της TVA. Εντάξει, αυτή μάλλον είναι πλέον διευθύντρια στην TVA, διότι ναι. Ο Μόμπιους. Απλά παίρνει συμβουλές από τον Λόκι, φαντάζομαι. Ο Λόκι αυτή τη στιγμή είναι εκεί που είναι. Δεν μπορεί να φύγει, δεν μπορεί να κουνηθεί, ναι, δεν μπορεί λέω. Να κάνει τίποτα. Εκείνη αλλά πηγαίνει σε αυτό. Όταν βλέπεις ένα timeline το οποίο καταστρέφεται, έτσι, δεν πρέπει κάπως να επέμβεις. Ναι, ναι. Κάπως να μιλήσεις, κάπως κάτι, κάπως. Δηλαδή. Έτσι, Ρούκου, κάπως συμμετείχε στο τέλος η TVA σε όλο αυτό που ναι, γινότανε. Ναι. Και ο Λόκι καθόλου, ούτε καν στο σε credit. Εγώ πίστευα θα το δούμε μετά. Κάτι, ναι. Από τις πιο ωραίες post-credit scenes που έχω δει. Είχε το. Α, ναι, ναι, όντως. Πολύ έξυπνο, πολύ ωραία. Πολύ έξυπνο και μου άρεσε το πρώτη φορά δεν άφησε κάτι για το μέλλον. Ναι. Ήτανε μόνο για την ταινία ναι. Το post-credit scene. Περίμενα και ένα Λόκι, ρε γάμο, ήθελα να δω Λόκι. Εντάξει, και εγώ η αλήθεια είναι έτσι όπως το πήγαινε τριγύρω, και εγώ περίμενα να δω το Λόκι. Αλλά δεν τον είδαμε τελικά. Ξετρελάθηκα με τον Dogpool, τρελό, πολύ ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η προσθήκη. Είχε μωρό Deadpool, είχε Lady Deadpool. Πώς σας βάρηκε που δεν σας έδειξε ποια είναι. Είχαν τρελαθεί. Εμφανίζεται και είναι αυτή και είναι, από τη φωνή εγώ κατάλαβα ότι είναι η γυναίκα του Ryan Reynolds. Εμφανίζεται αυτή με τη μία. Αυτή μόνο και μετά όλοι οι άλλοι. Κάτι ήταν αυτή, δεν γίνεται. Η αρχηγό του ήταν υποτίθεται. Ναι, δεν δεν την έδειξε όμως. Ναι. Καλά, αρχηγό του, στη μάχη έφυγε με ένα έτσι. Έφυγε. Η αρχηγό του. Μήπως ξανασκώθηκε, γιατί με σκώθηκαν όλοι. Ναι, ξανασκώθηκε. Ναι. Αλλά έφυγε πολύ εύκολα, εντάξει. Εντάξει, σου έδειξε εκεί ότι είναι οι δύο καλύτεροι υποτίθεται αυτοί. Ναι, ναι, ναι. Ψιλοσέταρε λίγο το τι έχει κάνει αυτός ο Wolverine και ναι. Είναι ο χειρότερος Wolverine και όλα αυτά που μας είπε και τα σχετικά. Ωραία σκηνή και που ψάχνει τον κατάλληλο Wolverine. Ο Hugh Jackman σε αυτή την ταινία παίζει καλύτερα από κάθε άλλη ταινία X-Men. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που τρόλαραν. Θα παίζει μέχρι τα 90. Που τρόλαραν παιδιά με κάθε τρόπο την Fox. Μπράβο ναι, στην Disney. Την ξεφτύλισαν τη Fox και μπράβο τους που την ξεφτύλισαν. Παρόλο που έχει βγάλει και καλές ταινίες, έτσι. Να πω εδώ να δηλώσω ότι ποτέ δεν ήμουν φαν των ταινιών X-Men, έτσι. Ποτέ δεν ήμουν. Τις έχω δει, αλλά ποτέ δεν ήμουν φαν. Δεν ξετρελαινόμουν. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε το mood που έβγαζαν. Mm. Δεν θυμάμαι τώρα, γιατί έχω και χρόνια να τις δω. Αλλά ο Hugh Jackman ήταν εκπληκτικός. Έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω εδώ είναι πολύ και λόγω ηλικίας. Είναι εκπληκτικά, είναι πολύ όριμος και παίζει πάρα πολύ όμορφα το χαρακτήρα. Ναι. Καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Όπως είπατε. Μέχρι τα 90. Ναι, ναι. Μπράβο που όταν έβαλε τη στολή και έβαλε και τη μάσκα. Τρόλαρε πάλι αυτά, ο. Αυτά η Marvel
ξέρει να τα κάνει τέλεια. Ναι, γιατί δεν να παρουσιάζει τους κακούς. Ναι, γιατί πολύ απλά, Αντρέα μου, δεν ντρέπεται για τις ταινίες που κάνει. Δεν ντρέπεται για τους ήρωες. Είναι comic book ήρωες. Φοράνε στολές, κόκκινες, κίτρινες, κολλητές, γυαλιστερές. Και δεν πρέπει να ντρέπονται γι' αυτό. Αυτό είναι. Έτσι τους αγάπησε ο κόσμος. Τι να κάνουμε τώρα. Και η Marvel συνεχίζει γιατί το κάνει απίστευτο αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Σε θέμα στολών, η Marvel είναι. Και σε θέμα παρουσίαση. Βάζει τη μάσκα εκεί που πρέπει. Ο άλλος λέει φλόγα και πετάγεται. Mm. Ο Wesley Snipes κάνει κινήσεις αυτές που μου είπες και εσύ τις παλιές. Σκέρασε όλες, έτσι. Ναι. Ανάποδη κλωτσιά. Όπως και στο No Way Home το έκανε. Το λαιμό έτσι. Τα δώσε όλα. Μέχρι το λαιμό για να προετοιμάζεται πριν τη μάχη. Διά ο Wesley Snipes, να ξέρετε, εγώ το πιστεύω. Δεν πάει καλά. Πιστεύω ότι ποτέ δεν έδιωξε το ρόλο του Blade. Ήταν ακόμα σκότωνε βρικόλακης στα όνειρά του. Εγώ πιστεύω θα βλέπει κόσμο και θα τον σκότωνε έτσι, ρούκου. Θα νόμιζε ότι είναι βρικόλακης. Είχε λίγα δόντια, λέει παραπάνω και λέει τι είσαι εσύ τώρα εδώ. Ο τύπος δεν υπάρχει. Και μου αρέσει που τον βάλανε να λέει ότι είναι ο μοναδικός. Ναι. Blade. Ναι, είναι ο μοναδικός, τελείωσε. Υπάρχουν, λέει, πέντε Punisher, αλλά λέει θα υπάρχει μόνο ένας Blade. Μόνο ένας Blade. Καλά. Αν θέλετε την άποψή μου και Punisher, μόνο ένας υπάρχει, αλλά τέλος πάντων. Μπράβο στη Marvel, η οποία ακούει το κοινό της. Βέβαια, δεν θα πούμε μπράβο στο ότι δεν βλέπουμε σεναριακά να βελτιώνεται. Είναι ακόμα το ίδιο πράγμα. Το ίδιο μοτίβο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οπότε γι' αυτό εγώ δεν έχω μεγάλο hype για τα επόμενα, ούτε μεγάλες ελπίδες ότι θα αλλάξει το σκηνικό. Είναι μεμονωμένες καταστάσεις, στις οποίες μας έκαναν το χατήρι και μας έδωσαν αυτό που θέλαμε. Μεγάλες ελπίδες δεν έχει κανείς. Ίσως απλά να αυξήθηκαν λίγο. Μετά αυτή την ταινία. Εντάξει. Εμένα καθόλου. Δεν νομίζω ότι ούτε το Avengers που έρχεται. Όχι, όχι. Λίγο. Ίσως αν αποφασίσουν να το πάνε προς τα εκεί, όλο προς την R-rated μεριά, δηλαδή τύπου το Thunderbolts. Άμα δεν είναι αυτό. Πώς θα παρουσιάσει τους Thunderbolts χωρίς να είναι τουλάχιστον κοντά εκεί. Καταλαβες. Ας μην είναι μα R. Μα να είναι R. Όχι να είναι. Δεν θα είναι, στο λέω εγώ. Δηλαδή και στο Deadpool το κάνανε χαριστικά. Όχι χαριστικά, το κάνανε γιατί θα τρώγανε κράξιμο, δεν θα πήγαινε κανένας το δει. Πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει πλέον. Κάντε το R, πρέπει να είναι. Δεν θα είναι, στο λέω εγώ. Η Disney δεν αλλάζει. Είναι. Ναι, γιατί την κορυδεύει ο Deadpool. Καλά κάνει. Είναι κουστούμάτι τώρα εκεί πέρα που δεν πρόκειται. Βέβαια, αν θέλετε να βάλετε τον Deadpool και στα υπόλοιπα project σας, πρέπει να αλλάξετε ρότα. Ναι. Έτσι, γιατί δεν μπορείτε τον Deadpool να το βάλετε στους Avengers χωρίς να είναι R-rated, τι θα το βάλετε να κάνει να. Τώρα που το πες αυτό. Πολύ ωραίο αστείο εκεί πέρα που εμφανίζεται το Wolverine στη TVA με σε αυτόν τον κακό και λέει Welcome to the MCU by the way, του κάνει. Δεν μας πετυχαίνεις λέει στην καλύτερη. Ναι, αυτό δεν μας πετυχαίνει στην καλύτερη, είμαστε αλλά εντάξει. Μας πετυχαίνεις λέει στα χαμηλά μας, αλλά εντάξει. πολύ ωραίο αστείο αυτό. Και πολύ ωραίο παιδιά, εγώ πρέπει να δω που θα το πάει με το Thor. Που λέει γιατί κλαίει ο Thor, γιατί κλαίει ο Thor, γιατί κλαίει ο Thor. Thor, κάνει. Thor, που όταν ξυπνάει. Τι έλεγε και από το μέλλον. Είπε ότι είναι από το μέλλον. Ναι. Αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Στηρίχτηκε πάρα πολύ στην αγάπη το σενάριο της ταινίας. Πάρα πολύ με τους φίλους μου. Α, και να πω στους φίλους μου. Α, και αυτούς αγαπάω. Και, το love story, ναι. Συνεχίζει να είναι το ίδιο. Πολλές σενάριακες εκπτώσεις. Εκεί μπάζει πάρα πολύ η ταινία και γι' αυτό θα ακούσετε και πάρα πολλούς να την κράζουν. Ναι. Το κράξιμο εγώ δεν το δέχομαι. Ότι είναι χάλια ταινία, δεν βλέπετε και αυτά. Όχι, παιδιά. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, διότι μια ταινία η οποία πας και βγαίνεις χαρούμενος. Έξω από την αίθουσα, μπορούμε να πούμε ότι είναι για λίγους, για συγκεκριμένο κόσμο, είναι. Είναι για να είσαι φαν, αυτό που είπες. Είναι για να είσαι φαν. Δυστυχώς. Αλλά, όπως χάρουμε πάντα σε αυτό το κανάλι, δεν θα τις δώσουμε συγχωροχάρτη. Ναι. Έτσι. Έχει πολλά αρνητικά, αλλά εάν είστε fans αυτού του ζάντρ. Μην το χάσετε, θα είναι κρίμα γιατί. Μην το χάσετε. Δεν βγαίνουν πολλά τέτοια πλέον. Αν μπορείτε και προλαβαίνετε πριν πάτε να το δείτε, δείτε τις ταινίες X-Men. Δείτε και το Logan. Και Loki. Πολλά, μα πολλά μαζεύτηκαν. Δείτε και Loki. Εντάξει, το Loki δεν είναι και τόσο. Ναι, δεν εντάξει, είναι και τόσο τώρα, απαραίτητο. TVA, okay, όπως λέει και ο Deadpool μέσα στην ταινία. Δείτε Loki Season 1, επεισόδιο 5. Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν το καταλάβατε, δείτε κατευθείαν αυτό το επεισόδιο. Ναι. Και θα καταλάβετε. Τέλειο, γιατί στην ουσία τρολάρει το ότι δεν προλαβαίνουν να το εξηγήσουν όλο αυτό. Ναι. Έτσι. Αυτά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Θα την ξαναβλέπες. Άνετα. Θα την ξαναβλέπα και εγώ, παιδιά, άνετα. Άλλες 5 φορές θα την ξαναβλέπα. Άνετα. Είναι πάρα πολύ. Βγάζει πολύ όμορφο vibe, σου φτιάχνει τη διάθεση και νομίζω ότι τέτοιες ταινίες, μία από τις αποστολές σου θα έπρεπε να ήταν αυτή. Μόνο και μόνο η χημεία που έχει ο Hugh Jackman με τον Reynolds είναι. Πολύ τέλεια. Ωραία χημεία. Ναι. Πολύ ωραία. Δεν είναι δηλαδή fake αυτό που βλέπετε εκτός της ταινίας. Είναι όντως σαν φιλαράκι. Και φωτογραφίες στα γυρίσματα υπάρχουν που όντως συμπεριφέρονται σαν φιλ. Ναι. Και είναι ο Ryan Reynolds, παιδιά. Θα καταλάβετε σε λίγο καιρό που θα βγάλω ένα επεισοδιά και θα καταλάβετε τι εστί Ryan Reynolds και γιατί γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Αυτά. Να πάτε να δείτε όσοι δεν έχετε πάει. Τι περιμένουμε δείτε. Τώρα περιμένουμε το καινούριο Avengers. Το Thunderbolts βασικά. Ναι, το 24 θα γίνει Thunderbolts. Ναι.
Τώρα δεν βγαίνει κοντά. Τον όχι. Νομίζω ότι πλέον δεν έχει άλλη ταινία μέσα στη χρονιά. Έχουν φύγει από το 24 όλες. Α, αλλάξανε χρονιά. Έχουν πάει στο 25. Οπότε τώρα δεν περιμένουμε τίποτα. Είναι τίποτα αυτό. Τίποτα από Marvel. Από γενικά σινεμά. Καλά, δεν καθυστερεί πολύ το 25. Τώρα σε δύο εβδομάδες. Είμαστε σχεδόν στον 8ο μήνα. Θα περάσουν άλλες και δύο εβδομάδες. Ναι. Από άλλες κυκλοφορίες τον ένα καλοκαιράκι. Τι θες. Χαλαρά. Α, έρχεται το The Crow. Χαλαρά, αλλά. Δυστυχώς έρχεται το The Crow. Χαλαρά. Τι να πούμε για το The Crow τώρα, έχετε δει. Να πούμε λίγο ένα-δύο λόγια. Μπαμπαμ. Έχετε δει το τρέλι του The Crow. Καταρχάς, έχετε δει την ταινία The Crow. Εσύ την πρέπει να την έχεις δει. Όχι. Με τον Μπράντον Λι. Όχι. Το γιο του Μπρους Λι, ο οποίος έχει πεθάνει. Σκοτώθηκε στα γυρίσματα αυτής της ταινίας. Αλήθεια. Ναι, αλλά. Ρε παιδιά. Συγγνώμη, δεν θέλω να είμαι αρνητικά προκατελημένος για οποιοδήποτε project το οποίο δεν έχει βγει ακόμη, αλλά την ταπεινή μου άποψη θα την πω. Τι ήμο πανηγύρι είναι αυτό που είδαμε στο τρέιλερ. Για ποιο λόγο είναι ήμο ο Κρόου, για ποιο λόγο έχει τατού και είναι σαν τον Τζόκερ του Τζάρετ Λέτο. Τι είναι αυτό, τι συγχρονίλα είναι αυτή. Για ποιο λόγο δεν κρατάτε την αισθητική. Εντάξει, όχι τη παλιά ταινία, αλλά ξέρω εγώ, κάποια πράγματα πρέπει να κρατιούνται όπως είναι. Τι να πω. Μακάρι, γιατί είναι και καλός ο ηθοποιός. Δηλαδή, μακάρι, παιδιά, να βγει καλό στο τέλος και να με δείτε να χαμογελάω και να τα γυρίζω τώρα αυτά που λέω. Αλλά ναι. Δεν προδικάζω. Απλά τουλάχιστον αυτό που είδα από το τρέιλερ δεν μου δίνει τουλάχιστον έτσι τη χαρά ή να μου ανεβάσει το hype να δω κάτι τέτοιο. Επίσης, να μην το ξεχάσουμε, πολλά references στην DC, έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να έχει κάνει και ρεκόρ το Deadpool από references στην DC. Είπε για Batman. Ναι. Είπε για πάρα πολλά. Τώρα δεν τα θυμάμαι όλα. Έκανε πολλά. Ακόμα και για το Mad Max. Για Mad Max, πολύ, ναι. Πολύ ωραία. Είπε πολλά. Εντάξει, αυτός είναι ο Deadpool. Ναι. Σατηρίζει συνεχώς την pop κουλτούρα και την επικαιρότητα. Αυτά. Θες να πεις κάτι άλλο. Τώρα περιμένουμε το πιο πρόσφατο μεγάλη κυκλοφορία είναι το Joker. Το Joker, ναι. Το Joker θα βγει τον Οκτώβριο, νομίζω. Αργή, ναι. Ναι, αργή. Τον Οκτώβριο. Εντάξει, αργή. Σιγά, τώρα έρχεται, κοντά είναι. Να περνάτε όμορφα. Επιτέλους, παιδιά, πήγαμε, δώσαμε χρήματα και ευχαριστηθήκαμε και περάσαμε πολύ ωραία. Είναι άκρος καλοκαιρινή ταινία το Deadpool. Ναι. Απλά θα συνεχίζουμε μάλλον να χτυπάμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι η Marvel δεν τη βλέπουμε να ανακάμπτει. Μην μπερδεύεστε, δεν υπάρχει καμία ανάκαμψη. Ποιοτικά είναι λίγο πάνω από το μέτριο η τελευταία ταινία Deadpool. Απλά στα κερνάει όλα, στα κερνάει όπως πρέπει να στα κεράσει. Και αν είσαι φαν, το ευχαριστιέσαι με την ψυχή σου. Αυτά. Θα επιστρέψουμε με top 5, φαντάζομαι, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα επιστρέψουμε, θα δούμε με τι θα επιστρέψουμε. Σίγουρα με maximum effort.